Καλημερίζω αμέσως τον συντονιστή από την νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα σας και στους ακροατές σας. Κυριακή 15 Μαΐου, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ναι. Ακριβώς, όπως το είπατε, αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο της ψηφοφορίας. Σε όλη τη χώρα και στην Κρήτη, στο Ηράκλειο υπάρχουν 35 εκλογικά τμήματα, στην Κρήτη νομίζω συνολικά 70 μαζί με τους νομούς Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Τα ίδια εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος, δηλαδή όσοι είχαν εγγραφεί μέχρι τις 21 Μαρτίου, ψηφίζουν σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα με την ταυτότητά τους ή με το δίπλωμα οδήγησής τους για πρόεδρο κεντρική επιτροπή. Όποιος δεν είναι μέλος μπορεί να έρθει εκείνη τη μέρα το πρωί, σε όποιο τμήμα θέλει εκλογικό, να απογραφεί στο Μητρό και να ψηφίσει για πρόεδρο. Mm-hmm. Αυτά. Τα βασικά διαδικαστικά είναι αυτά. Έχουμε 16 πρόσωπα που εκλέγονται από την Κρήτη για κεντρική επιτροπή. 8 άνδρες και 8 γυναίκες. Αυτή είναι η ποσότητα συμφίλου που υπάρχει. Από το Ηράκλειο έχουμε 20 υποψηφίους για την κεντρική επιτροπή, 41 συνολικά από την Κρήτη. Εμείς καλούμε όλους τους δημοκρατικούς, προοδευτικούς πολίτες της Κρήτης, του Ηρακλείου, να προσέλθουν στην κάλπη, να συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική πολιτική διαδικασία και να στείλουμε όλοι μαζί ένα ηχηρό μήνυμα αλλαγής, πολιτικής αλλαγής, νίκης και κυρίως συσπήρωσης ενός μετόπου το οποίο σε επόμενες εκλογές θα ανατρέψει αυτή την κυβέρνηση και θα δώσει στον τόπο μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα τη βγάλει τα σημερινά άδεια εξωλά. Μήνυμα ουσιαστικά για να κλείσουν τα εσωκομματικά μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά, ε? Όχι, το μήνυμα. Γιατί, που... τι, μήνυμα που τι. Στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση, μέσα από τις δικές σας τις εσωκομματικές εκλογές. Εμένα πολύ περισσότερο μου πάει στο να κλείσουν τα μέτωπά σας. Ότι στις επερχόμενες εκλογές θα ανατραπεί η σημερινή κυβέρνηση, θα συμμετεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι εσωκομματικό μήνυμα, είναι μήνυμα που απευθύνεται προς την κοινωνία και προς το κεντρική πολιτική σκηνή. Τα εσωτερικά μέτωπα. Το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι μας ότι και τα διαβάζουμε και τα ακούμε και τα βλέπουμε ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα και ανοιχτές διαφωνίες με πολλά στελέχη, έτσι δεν είναι? Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, με πρωτοκλασσά τα στελέχη, κύριε Κλαράκη. Γι' αυτό και σας το είπα έτσι, για να μου προσδιορίσετε πού το πάτε το μήνυμα, αν είναι δηλαδή στο εσωτερικό σας, που φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση η κάλπη 8 το πρωί με 8 το βράδυ να μην στείλει τα δικά της μηνύματα στο εσωκομματικό πλαίσιο και πεδίο, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβέρνηση, με συγχωρείτε, οι εσωκομματικές εκλογές, θα σας πει κάποιος, θα στείλουν μήνυμα για αυτά τα οποία ήδη βιώνουμε, που μπορεί να είναι η ενέργεια, η ακρίβεια, ο μισθός, το πανίβρακι δεν βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα? Πρώτον, αν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εσωτερικά μέτωπα με αυτή την έννοια, τότε τι να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία, που ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο συνέδριο κατέβασε δική του πλατφόρμα. Νομίζω σε όλα τα συνέδρια των κομμάτων υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αποτυπώνονται, καταγράφονται και τα κόμματα ενιαία συνεχίζουν με βάση αποφάσεις της πλειοψηφίας. Το ίδιο συμβαίνει και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αν μιλάμε για κορυφαία στελέχη, νομίζω ο πρώην Πρωθυπουργός, και αν είναι ο κορυφαίος στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οποιοδήποτε θέμα θέλει να στείλει εσωκομματικά μηνύματα. Αυτά έχουν λυθεί με το συνέδριο, με τις αποφάσεις μας και όλοι μαζί πορευόμαστε. Τα μηνύματα απευθύνονται στην κοινωνία, όπως σε κάθε συνέδριο κόμματος εκφράζονται μηνύματα στην κοινωνία. Το ίδιο θα πράξει και το έπραξε και το κοινάλ με το δικό του συνέδριο, το ίδιο πράττουμε και εμείς. Το ίδιο επιχείρηση να κάνει και η Νέα Δημοκρατία με το δικό της. Τα μηνύματα κυρίως είναι αφενός να διευθετηθούν θέματα του καταστατικού, όπως ήταν στη δική μας περίπτωση, που ψηφίστηκε το νέο καταστατικό, το οποίο επέφερε τη σημαντική αλλαγή της εκλογής από τη βάση, που για μας είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Και γι' αυτό έχει και μεγάλη σημασία να πετύχει η διαδικασία και τεχνικά και πολιτικά. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η κυβέρνηση πιέζεται από αυτό που είπατε, με ένα πληθωρισμό 10% και με την ακρίβεια να επελάβει, όσο και να θέλει να νύπτει τα σχήρα στο Πόντιος Πιλάτος και να θεωρεί ότι φταίνει οι Βρυξέλλες, παγκόσμια κρίση ή η προηγούμενη κυβέρνηση,
τις ευθύνες που έχει, γιατί κυβερνά τον τόπο από τον Ιούλιο του 19, δεν θα τις αποφύγει. Λέμε λοιπόν ότι η μαζική συμμετοχή του κόσμου και η διαμόρφωση ενός πολιτικού κλίματος προφανώς είναι μήνυμα προς την κοινωνία και προς την κυβέρνηση. Αυτό λέμε. Είναι νομίζω πολύ απλό και πολύ πολιτικά αυτονόητο ουσιαστικά αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάμε από τους ανθρώπους που μας έχουν ψηφίσει ή δεν μας έχουν ψηφίσει, αλλά σαν το πολιτική συγγένεια ή θεωρούν ότι βρίσκονται κοντά σε εμάς, να έρθουν την Κυριακή στις κάλπες, να συμμετέχουν, να ψηφίσουν και να διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα, να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα και στο κόμμα, αλλά σταδιακά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Σήμερα παίρνουμε το κόμμα στα χέρια μας, το αλλάζουμε, το μετασχηματίζουμε σε ένα ευρύ, μαζικό, πολυσυλλεκτικό, προοδευτικό κόμμα και αύριο μεθαύριο ο ίδιος ο λαός μέσα από τις κάλπες θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου με τη σχεδόν μια νέα κυβέρνηση προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό λέμε. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα, αυτή είναι η πολιτική στόχευση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για άλλη μια φορά, κύριε Κλαράκη. Δικαίωμα να ψηφίσουν για πρόεδρο του κόμματος έχουν όλα τα μέλη, αλλά και όσοι έλθουν εκείνη την ημέρα στην κάλπη, όπως και εσείς λέτε, ακριβώς, και εγγραφούν ως νέα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι 30. Έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος ηλικίας. Δηλαδή είναι 16 ετών και πάνω. Και λέτε επίσης ότι είναι 35 τα εκλογικά τμήματα τα οποία θα λειτουργήσουν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, για να ξέρει ο κόσμος. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάω εγώ όλα αυτά τα οποία λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλημερίζω από τον 984.